Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που σας έχουμε σήμερα μαζί μας από την μερίδα, που θα συζητήσουμε τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά για την αυτοπαραγωγή, σε συνδυασμό βέβαια με το απαραίτητο που είναι η χρηματοδότηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί όλο αυτό το διάστημα που πραγματικά βιώσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις στις τιμές της ενέργειας και σε όλη αυτή το διάστημα της ενεργειακής κρίσης, οι κινήσεις τόσο του Υπουργείου δικέ σου αλλά και γενικότερα της ελληνικής κυβέρνησης σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήταν πολύ μπροστά, βοήθησαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και παρά το γεγονός ότι οι επιβαρύνσεις ήταν τόσο μεγάλες, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε αυτή την προσπάθεια, την οποία έγινε από ελληνικής πλευράς και σε πληροφορώ και συμμετέχοντας και στα ευρωπαϊκά φόρα και εμείς ως κλάδος, ως φορέας, πολλές φορές τους δίναμε και τους πληροφορούσαμε τις ενέργειες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση στο να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μπορέσουν να μας αντιγράψουν, να μπορέσουν σε κάποιο βαθμό να κάνουν και το ίδιο. Και πόσο μάλλον δυσκολότερο ήταν για μας, μια χώρα που γύριζε από 12 χρόνια ταλαιπωρίας, κρίσης, να μπορεί να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η ενεργειακή κρίση, επειδή είναι παιχνίδια τα οποία παίζονται πάνω από τις δυνατότητες και τις δυνάμεις μας, η μόνη λύση ήταν η επιδοματική πολιτική. Ήταν η επιδότηση του κόστου της ενέργειας και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το παραγνωρίσει κανένας. Αυτό που θα ήθελα να πω, γιατί θέλω να είμαι σύντομος να ακούσουμε εσένα που είναι σήμερα εδώ, να μάθουμε και τις νέες τιμολογιακές εξελίξεις του Μαρτίου και πώς θα συνεχίσει να στηρίζεται το νοικοκυριό και η επιχείρηση και το 2023, γιατί ναι, έχουμε μια αποκλιμάκωση, αλλά απέχουμε πάρα πολύ στο να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα και σε προγενέστερα επίπεδα. Να καταλάβουμε ότι πλέον, όπως με την πανδημία η ψηφιοποίηση μπήκε πολύ γρήγορα στη ζωή μας και την εμπεδώσαμε πολύ γρήγορα, με τον ίδιο τρόπο και η ενεργειακή κρίση μας δίνει τη δυνατότητα να εμπεδώσουμε τα ωφέλη από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πώς πρέπει να τα προσεγγίσουμε είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε επιχειρηματικό επίπεδο. Δεν σου κρύβω ότι ως πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής το πρώτο πράγμα που ζήτησα να κάνουμε είναι να χαρτογραφήσουμε τις ελεύθερες επιφάνειες στις στέγες κτηρίων. Είτε αυτά λέγονται μεγάλα σούπερ μάρκετ, είτε λέγονται εταιρείες logistics, όπου είτε λέγονται εργοστάσια, είτε λέγονται μεταποιητικές μονάδες, όπου θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις στέγες για φωτοβολταϊκά. Και κάναμε μια πρόταση τότε, θυμάμαι με τον κύριο Κορονάκη, ήταν η πρώτη συζήτηση που είχε γίνει εδώ, λίγο να ξεπεράσουμε το net metering και να πάμε σε μια λύση 3α. Αυτοπαραγωγή, αποθήκευση, αυτοκατανάλωση. Το ακριβότερο κομμάτι σίγουρα είναι η αποθήκευση. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλο και αυτό μας δημιουργεί, μας δίνει την ανάγκη να φέρουμε τη χρηματοδότηση, γιατί δεν γνωρίζουμε αν τα δίκτυα επαρκούν για να μπορέσουμε να πάμε στον net metering. Και βεβαίως αυξήσατε και την ισχύ που μπορεί κάθε επιχείρηση να κάνει μια τέτοιου είδους επένδυση. Νομίζω λοιπόν ότι το γεγονός ότι έχουμε αυξήσει σχεδόν στο 50% των υπατοτήτων μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ηλεκτροδότηση της χώρας μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένουμε και άλλες σημαντικές εξελίξεις. Παρακολουθούμε το Repower Europe. Κατά πόσο μπορεί να μας βοηθήσει τα επόμενα 3 χρόνια. Μέχρι το 2026 θα αρχίσουν να είναι υποχρεωτικά σε πάρα πολλές στέγες τα φωτοβολταϊκά. Είχαμε πει από την αρχή έχουμε μια εξαιρετική βιοτεχνία μεταποίηση ηλιακών θερμοσυφώνων που πολύ εύκολα μπορεί να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί στο να δημιουργεί φωτοβολταϊκά και να μην έχουμε μόνο φτηνό νερό, αλλά και φτηνό ρεύμα. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο και όλη αυτή η καλή πρακτική, όλη αυτή η πορεία που κάναμε μέσα στα δύσκολα θα αρχίσει να φαίνεται και σε καλύτερες εποχές που έρχονται, οικονομικές για τη χώρα μας, σύμφωνα και με τα στοιχεία τα οποία έχουμε τα οικονομικά. Με χαρά είδαμε την εκτείναξη του τζίρου των επιχειρήσεων κατά 26% το 2022. Περιμένουμε μετά τις εκλογές να συνεχίσουμε αυτή την ανωδική πορεία, να μην είναι ανασταλτικός παράγοντας. Αυτές οι 40 μέρες προβληματίζουν την επιχειρηματικότητα, δεν θέλει η επιχειρηματικότητα κενά στην πορεία της οικονομίας. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα θα εξελιχθούν θετικά το 2023. Το πρώτο εξάμεινο του 2023 περιμέναμε ότι θα είναι δύσκολο, περιμέναμε ότι θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση.
Αυτή την αποκλιμάκωση περιμένουμε κι εμείς για να μπορέσουμε να κοστολογούμε πιο κοντά, αν θέλετε, στις δυνατότητες του καταναλωτή, γιατί το κόστος της ενέργειας επιβαρύνει και την κοστολόγηση των προϊόντων. Αυτόν που πουλάμε, είσαστε ένας από εμάς, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ρόλο παίζει. Θεωρώ ότι οφείλουμε να επικεντρωθούμε στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σήμερα θα ακούσουμε πώς ακριβώς μπορεί ένα σπίτι ή μια επιχείρηση να βάλει τα φωτοβολταϊκά στη στέγη, να μπορέσει να αποκομίσει όλα τα ωφέλη και πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί γι' αυτό, σε ποιο βαθμό και με τι χρονικό, με τι χρονοδιάγραμμα. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τον ήλιο, τους ανέμους και τα κύματα τα οποία έχουμε άφθονα στη χώρα μας, να τα αξιοποιήσουμε. Ενεργειακά δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι ξένοι επενδυτές το πρώτο θέμα και το πρώτο ενδιαφέρον το οποίο δηλώνουν είναι στις ενεργειακές επενδύσεις. Νομίζω μπορούμε και εμείς να σκεφτούμε σε μικρή κλίμακα, σαν μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και να πράξουμε το ίδιο. Οι περισσότεροι εδώ, να σας πω ότι ο Υπουργός, η επιχείρηση του Υπουργού είναι μέλος του επιμελητηρίου μας. Διέχει έδρα την Δυτική Αττική που καλύπτουμε, οπότε ξέρει πολύ καλά, μιλάει τη γλώσσα μας και αυτό είναι το πιο θετικό. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι δεν θα μείνουν αυτοί οι αυξημένοι λογαριασμοί ρεύματος για πολύ. Θα μείνουν όμως τα φωτοβολταϊκά στη στέγη και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η οικονομία είναι κυκλική. Και εμείς είμαστε ακριβώς εδώ για να μπορέσουμε να γυρίσουμε αυτό το κύκλο όσο γίνεται περισσότερο, γρηγορότερα και εποφελία όλων των Ελλήνων φορολογουμένων, όλων των Ελλήνων καταναλωτών. Σας ευχαριστώ και πάλι για άλλη μια φορά. Θα μου επιτρέψετε, επειδή θεωρώ ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται εδώ ένας καλός φίλος πάνω απ' όλα και ένας πολύ πετυχημένος υπουργός της κυβέρνησης στα δύσκολα. Στο Λάκκο με τα φίδια έπεσε όπως σας κρέκασα, αλλά τα κατάφερε και ή με τους κεραμούς, δεν ξέρω με τις αστράπες. Θα μου επιτρέψετε εκ μέρους όλων των μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά και του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αττικής Πειραιώς να δώσουμε μια αναμνηστική πλακέτα και να το ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία στις επόμενες εκλογές. Είναι πλέον εντελώς αισθητό ότι η ενεργειακή κρίση δημιουργεί και αντικειμενικές δυσκολίες στην λειτουργία παραγωγής και στην Ελλάδα. Κρίση που απειλεί ενεργοβόρες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της παραγωγής και περισσότερο τη βιομηχανική. Κρίση ενεργειακή που φέρνει στο προσκήνιο την υπαρξιακή έκτατη ανάγκη που διέρχεται η ευρωπαϊκή παραγωγή. Η κατάσταση αυτή ξεπερνάει τις μεγάλες και άμεσες προκλήσεις και έχει επιδεινώσει τα ήδη υφιστάμενα δομικά προβλήματα ενέργειας στην Ευρώπη. Βασικός λόγος και το ότι το κόστος φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι σήμερα πολλαπλάσιο του αντίστοιχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε, πέρα από την ανάγκη άμυνα στις βραχύχρονες προκλήσεις, επιβάλλεται και η αντιμετώπιση του δομικού πλέον ανταγωνιστικού μειονεκτήματος σε κόστος ενέργειας. Κόστος που θα αντιμετωπίζει η Ευρώπη, κατ' επέκταση και η Ελλάδα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αρκετά χρόνια. Η αντιμετώπιση της είναι απαραίτητο να επιτευχθεί χωρίς σοβαρή επιβάρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο θα εκκυμονούσε σημαντικούς κινδύνους επιβίωσης βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Με δεδομένα όλα αυτά, χαιρετίζω την πρωτοβουλία για την ημερίδα κινητοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης στο φωτοβολταϊκό. Και βεβαίως θα ήταν σημαντικό να έχουμε κάθε μορφή απαντήσεις ανάμεσα στα άλλα για το πώς μπορούν να διευκολυνθούν επενδύσεις στον τομέα των εφαρμογών φωτοβολταϊκών συστημάτων, αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη βιομηχανία της Αττικής και του Πειραιά, όπου λειτουργεί το 50% της βιομηχανικής δυναμικότητας της χώρας. Για το πώς θα αξιοποιηθούν οι προτάσεις σας από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες εγκατεστημένες σε βιομηχανικές περιοχές. Για τους διαθέσιμους πόρους και τα προγράμματα που διατίθενται
για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά των επιχειρήσεων με συστάσεις, στις αδειοδοτήσεις και σε πρακτικά θέματα σχεδιασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας. Για το κόστος αποθήκευσης ενέργειας σε μικρή και σε μεγάλη κλίμακα, για το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι σχετικές υποδομές αποθήκευσης. Ελπίζω και εύχομαι, όπως οι τοποθετήσεις σας και οι θέσεις της βιομηχανίας για την επανεκκίνησή μας στην ενέργεια να απαντηθούν από την πολιτεία. Η πολιτεία, από την οποία αναμένουμε ξεχωριστή συμπαράσταση, τις δύσκολες τούτες ώρες στη βιομηχανική παραγωγή και στην αναγκαία πλέον νέα βιομηχάνηση. Για να έχει πάντα η παραγωγή μας, η βιομηχανία μας, τη θέση που αγνώρισε στην οικονομία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, να ευχαριστήσω για την πολιτική πρόκληση και πρόσκληση και να σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία σε όλους, καλή και δημιουργική χρονιά. Και νομίζω ότι πραγματικά θα έχουμε μια καλή χρονιά το 2022, θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Με προβλήματα βέβαια και προκλήσεις. Να πω κατευθείαν, καλή πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω, να πω ότι πραγματικά εδώ αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, γιατί πριν από 22 χρόνια περίπου, όταν σύστησα μια εμπορική επιχείρηση με έδρα τον Αστρόπυργο, βράθηκα στο Μετρίο εδώ, Πειραιώς. Και πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε και πριν από εδώ στην πολιτική, έζησα όπως ζήσατε και πολλοί από εσάς τα προβλήματα και τις αγωνίες που έγινε σε νέος επιχειρηματίας που προσπαθεί να δημιουργήσει, ιδίως βέβαια όταν στα γίνημα πράγματος και μετά το 2009 και την κοινή τελευταία κρίση, να μην τα θυμηθούμε με τις επιταγές, τις προηγούμενες επιταγές, με προβλήματα στις πωλήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που ζήσαμε. Αλλά τώρα θα τα έχουμε αφήσει πίσω. Και επειδή τα έχουμε αφήσει πίσω, έχουμε μάθει και πρέπει από εδώ και πέρα να σχεδιάσουμε το μέλλον με έναν τέτοιο τρόπο που να μην έρθουν αυτά τα οποία ζήσαμε. Επιτρέψτε να πω όμως ότι τα προβλήματα και οι προκλήσεις της ζωής δεν τελειώνουν ποτέ. Και η ζωή πάντα μας εφηβείασε με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μας εφηβείασε λοιπόν μετά το 2019, όταν η σημερινή κυβέρνηση ανέλαβε την διοίκηση αυτού του τόπου, μας εφηβείασε η ζωή με μια παγκόσμια πανδημία που δεν είχαμε ζήσει, δεν νομίζω ότι κανείς είχε ζήσει από αυτούς που σήμερα βρίσκονται στην ζωή τουλάχιστον. Και οι επιπτώσεις αυτής της πανδημίας προκάλεσαν μια πληθωριστική πίεση στις τιμές, το διεθνό εμπορεύσιμο προϊόντων. Να θυμίσω ότι αρχές του 2021 ξεκίνησαν τα μέταλλα και άλλα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα, να αυξάνουν τις τιμές τους πολύ και στη συνέχεια και οι τιμές ενέργειας. Οι τιμές ενέργειας δεν ήταν οι πρώτες που αυξήθηκαν. Οι τιμές πετρελαίου δηλαδή και φυσικού αερίου. Ακολούθησαν τα μέταλλα και άλλα προϊόντα. Και βεβαίως έρχεται η ζωή για άλλη μια φορά να αυξήσει τις προκλήσεις και να δυσκολέψει ακόμα την ζωή και του επαγγελματία και επιχειρηματία, αλλά και των οικογενειών, με μια γεωπολιτική κρίση, με έναν πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, σε μια απόσταση η οποία δεν ξεπερνάει τα 1.600 χιλιόμετρα από το που βρισκόμαστε σήμερα, 1.700 χιλιόμετρα περίπου, και αυτό να έρθει να τροφοδοτήσει και να πυροδοτήσει μια τεράστια ενεργειακή κρίση, η οποία βεβαίως απείλησε όχι μόνο την ελληνική κοινωνία, την ευρωπαϊκή κοινωνία συνολικά, αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία και βεβαίως τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και μικρές και μικρομεσαίες, αλλά και τις μεγαλύτερες. Εμείς λοιπόν ως κυβέρνηση έπρεπε να αντιμετωπίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, την επάρκεια στο διασμό, δηλαδή να μην λείψει η ενέργεια. Και δεύτερον, να διασφαλίσουμε προσιτές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι μόνο. Και στα νοικοκυριά και στους επαγγελματίες. Και έτσι προχωρήσαμε σε παρέμβαση σε δύο άξονες. Το πρώτο είναι δημιουργήσαμε κρίσιμες υποδομές για να μην μας λείψει φυσικό αέριο. Εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση. Η Ελλάδα είχε την ευλογία, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, κάποιοι πολιτικοί 20 χρόνια πριν να οραματιστούν, να δουν τα προβλήματα του μέλλοντος, ίσως τα πιθανά προβλήματα, και να δημιουργήσουν τη ρευστούσα. Μια κατάσταση όπου εκεί υποδεχόμαστε υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG με πλοία, το οποίο αεροποιείται και εισάγεται στο δίκτυο μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου της χώρας μας. Και όχι μόνο, πολύ από αυτό εξάγεται τώρα. Έχοντας λοιπόν στα χέρια μας ένα εργαλείο όπως η ρευστούσα, ένα τέτοιο εργαλείο δεν είχε η Γερμανία. Ολόκληρη η Γερμανία εξαρτώταν κατά τεράστιο ποσοστό από τους φυσικούς αγωγούς που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στην
Γερμανία. Δεν έχει ούτε μία εγκατάσταση να υποδέχεται φυσικό αέριο με πλοία από άλλες περιοχές και έτσι να διαφοροποιήσει τις πηγές και τις ορεύσεις εφορίας του. Έχοντας λοιπόν εμείς όμως στην Ελλάδα πυρεμηθούσα, τοποθετώντας σε χρόνο ρεκόρ μία δεύτερη κλοπή δεξαμενή, ένα FSU όπως λέμε, πυρεμηθούσα πάλι, όπου έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο, να βελτιώσουμε την δυνατότητα της ρυθμούσας να υποδέχεται πλοία, αφού μπορούσαμε να υποδοχόμαστε ταυτόχρονα δύο πλοία με υλοποιημένο φυσικό αέριο. Επίσης, προχωρήσαμε πάρα πολύ γρήγορα στο να συνάψουμε σχέσεις συνεργασίας με την Ιταλία, υπέγραψα με τον Ιταλικό ομόλογό μου ένα μνημόνιο συνεργασίας και αποθηκεύσαμε φυσικό αέριο στις αποθήκες της υπόλοιπης Ιταλίας, το οποίο στην περίπτωση ανάγκης θα μπορούσαμε να εισάγουμε με ανάστροφη ροή των αργότερων. Έχοντας επίσης τη δυνατότητα να εισάγουμε αέριο από τον αγωγό που ανέφερα, τον αγωγό ΤΑΠ, που μεταφέρει αέριο όχι από Ρωσία αλλά από το Αζερβαϊτζάν. Άλλο ένα έργο, το οποίο μάλιστα έργο υλοποιήθηκε, σχεδιάστηκε, αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε την τελευταία δεκαετία. Μόλις το 2014 το έργο συμφωνήθηκε με τους συμμετέχοντες και πέρασε, διήλθε δια της Ελλάδος, δια του βορείου τμήματος Ελλάδος και καταλήγει βεβαίως στην Ιταλία. Ενώ η αρχική σχεδιασμή ήταν να περάσει βορειότερα από τη Βουλγαρία. Έχοντας όμως τον ΤΑΠ στη δική μας περιοχή, όπου εισάγουμε φυσικό αέριο. Και έχοντας βεβαίως και την βοήθεια και της κοινωνίας αλλά και των επαγγελματιών και του καιρού, ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, ξεπεράσαμε το πρόβλημα της υπάρχειας εφοδιασμού για το χειμώνα που διανύουμε. Και λέω ότι ξεπεράσαμε γιατί ήδη βρισκόμαστε στον Μάρτιο, οπότε γνωρίζουμε ότι ο χειμώνας που πέρασε και που ολοκληρώνεται σε λίγο είναι ένας χειμώνας ο οποίος μας αφήνει χωρίς προβλήματα. Αυτό βεβαίως να πω ότι δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει η ενεργειακή κρίση. Σήμερα που μιλάμε, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αποκλιμακωθεί, παραμένουν όμως έως και διπλάσιες σε σχέση με το 2021 τετραπλάσιες. Το 2021 είχαμε μέση τιμή φυσικού αερίου 10 ευρώ ανθρωπινική μεγαβατόρα. Σήμερα έχουμε 50 ευρώ. Είναι πενταπλάσια η τιμή. Αλλά σε σχέση με μια τυπική χρονιά πριν την κρίση, οι τιμές φυσικού αερίου σήμερα είναι έως και 100% αυξημένες, επαναλαμβάνω σε σχέση με τον χρόνο πριν την κρίση. Άρα υπάρχει ακόμα πρόβλημα. Οι τιμές πετρελαίου και αυτές είναι αυξημένες. Και βεβαίως αυτά οδηγούν και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας προς τα πάνω. Άρα και σήμερα που μιλάμε, μετά την αποκλιμάκωση, έχουμε έως και διπλάσιες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την κρίση. Άρα έχουμε μια περίοδο μπροστά και ένα χειμώνα επόμενο, ο οποίος είναι γεμάτο προκλήσεις και αυτό έχει σημασία. Εμείς τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε όμως όλο το προηγούμενο διάστημα τις δεκαπλάσιες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που απείλησαν και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Να θυμίσω ότι τον προηγούμενο Σεπτέμβριο η τιμή του φυσικού αερίου έφτασε, ξεπερνούσε τα 300 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα, σήμερα είναι 50. Τον προηγούμενο Αύγουστο ήταν 350 ευρώ και η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον προηγούμενο Σεπτέμβριο είχε φτάσει να είναι 80 λεπτά η κιλοβατόρα, θυμάστε. Προχθές ανακοινώσαμε οι προμηθευτές τιμή κιλοβατόρα κατά μέσο όρο γύρω στα 19 με 20 λεπτά. Δηλαδή 4-5 φορές χαμηλότερο από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Τι κάνουμε όμως εμείς για να αντιμετωπίσουμε και να στηρίξουμε, επαναλαμβάνω, την ελληνική κοινωνία και την οικονομία του προηγούμενου μήνα. Δημιουργήσαμε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και εκεί διαθέσαμε πάνω από 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις που στήριξαν τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων. Το 70% από αυτά τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ δεν προήλθε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί τώρα ακούμε πολλές φορές κριτική, άδικη κριτική, ότι τέλος πάντων έχουμε προχωρήσει σε μία άκρατη επιδοματική πολιτική η οποία απειλεί τη δημοσιονομική πειθαρχία. Τουναντίον, το αντίθετο. Από τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουμε διαθέσει μέχρι τώρα, το 70% έχει προέλθει από τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
και από τα έσοδα από τις δημοπρασίες διοξιδίου του άνθρακα, αερίου του δημοτικού. Μόλις το 30%, μόλις τα 2,6 δισεκατομμύρια από τα 9, έχουμε προέλθει τον κρατικό προϋπολογισμό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν πρέπει να πισωγυρίσουμε και να φτάσουμε εκεί που ήμασταν πριν μερικά χρόνια. Πώς το καταφέραμε αυτό? Πώς καταφέραμε δηλαδή να μαζέψουμε αυτά τα χρήματα? Η Ελλάδα πριν μερικά χρόνια είχε τους θεσμούς, είχε την Τρόικα, είχαμε τα μνημόνια. Τότε κάποιοι άλλοι σχεδίαζαν και τότε εδώ εφαρμόζονταν αυτά που κάποιοι άλλοι είχαν σχεδιάσει εν πόλεις. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της αυτή την εποχή, εκείνη την εποχή. Και σήμερα η Ελλάδα έρχεται και εκείνη σχεδιάζει, εκείνη προγραμματίζει και η Ευρώπη έρχεται και ακολουθεί. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Το πρώτο, πλαφόν στο φυσικό αέριο. Ήταν μια πρόταση που πρώτα ακούστηκε από τα χείλη του Έλληνα Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη πριν ένα χρόνο, πριν 18 μήνες, όπου επειδή βλέπαμε ότι η Ευρώπη αγόραζε φυσικό αέριο 4 και 5 φορές πιο ακριβά από οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη, ήρθε και βγήκε και είπε ότι πια οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας δεν λειτουργούν, υπάρχει σπέκουλα, υπάρχει κερδοσκοπία που εκμεταλλεύεται την ενεργειακή απειλή της Ρωσίας και άρα θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν. Θα πρέπει να τις ρυθμίσουμε αυτές τις αγορές. Και στη συνέχεια ακολούθησε ο κ. Δράγκη, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, και στη συνέχεια καταφέραμε μετά από πολλές διαπραγματεύσεις και πολύμινες διαπραγματεύσεις να παρασύρουμε η Ελλάδα με το Βέλγιο, με την Πολωνία και με την Ιταλία. Αυτές οι τέσσερις χώρες καταφέραμε να παρασύρουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών, να δημιουργήσουμε την ενισχυμένη πλειοψηφία που χρειάζεται και να έρθει τελικά να συμφωνήσει και η Γερμανία, τελικά η Ολλανδία, μέχρι το τέλος διαφώνησε, και να εφαρμόσουμε έναν μηχανισμό ευρωπαϊκό επιβολής πλαφών στο φυσικό αέριο. Από τότε ξεκίνησε και μια πολύ ταχυνόμενη αποκλιμάκωση του ρυθμού του φυσικού αέριου. Δεν είναι μόνο ο μηχανισμός, αλλά και ο μηχανισμός, δηλαδή και ο συμβολισμός της αποφασιστικότητας της Ευρώπης, αν χρειαστεί να ρυθμίσει ακόμα και αυτές τις ενεργειακές αγορές, ήταν εκείνο το οποίο οδήγησε τελικά τους πολίτες να είναι πολύ πιο προσεκτικοί και τελικά να μπούμε σε μια περίοδο όπου οι τιμές αρχίζουν να περιορίζονται και να προσεγγίζουν τις τιμές του φυσικού αερίου που απολαμβάνει όλος ο πλανήτης. Γιατί δεν υπήρχε, επαναλαμβάνω, λόγο η Ευρώπη να αγοράζει 10 φορές, 5 φορές και παραπάνω πολλές φορές ακριβότερο το φυσικό αέριο από ότι η Αμερική, η Αυστραλία ή η Κίνα. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο το οποίο πετύχαμε ως Ελλάδα είναι αυτός ο μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών ηλεκτροπαραγωγής. Εμείς τι έχουμε κάνει? Εμείς έχουμε βάλει ένα πλαφόν, μπορεί τη μη χονδρική, γιατί ακούω πολλές φορές, θα σας το πω αυτό, αξίζει να το συζητήσουμε. Η Ελλάδα έχει την πιο ακριβή χονδρική τιμή στην Ευρώπη. Πρώτον, αυτό δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Η Ελλάδα από το 2014-2015 έως το 2019 υπήρχαν χρονιές που πραγματικά είχε την πιο ακριβή χονδρική τιμή στην Ευρώπη. Η Ελλάδα το 2022 δεν είχε την πιο ακριβή τιμή. Είχε μία από τις πιο ακριβές τιμές. Ήταν η τέταρτη. Είχε τρεις χώρες πάνω από αυτή. Και αυτό βέβαια δεν είναι για να πανηγυρίσει κάποιος. Αλλά από το 2015 στο 2018 η τιμή χωρική Ελλάδος είχε μία απόκληση που ξεπερνούσε το 30% και το 35% από το μέσο όρο της Ευρώπης και σταδιακά προσεγγίζουμε, έχουμε μία απόκληση το 22 με τα πολλά προβλήματα, η οποία είναι περίπου στο 20% σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, η απόκληση της δικής μας χωρικής, και τα επόμενα χρόνια η στρατηγική ενεργειακή που έχουμε σχεδιάσει και που γι' αυτό με έχετε καλέσει και σήμερα και έχει σχέση και με το τίτλο και τη θεματολογία της ημερίδας σας, η Ελλάδα από τότε επόμενα χρόνια θα προσεγγίσει το μέσο όρο της Ευρώπης και στο τέλος εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι πολύ πιο ανταγωνιστική στο θέμα του κόστου της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις υπόλοιπες πιο ανεπτυγμένες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Άρα δεν είναι αλήθεια, αλλά είναι μία από τις πιο ακριβές αγορές πραγματικά η χώρα μας. Όμως, αυτή τη χοντρική τιμή δεν είναι αυτή που την αγοράζουν τελικά οι εταιρείες που πάνε με την ενέργεια. Δηλαδή, βλέπουμε μία τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ελλάδας,
αλλά δεν είναι αυτή η τιμή με την οποία αποζημιώνονται οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Πήγαμε και βάλαμε ένα πλαφόν και είπαμε οι ανανεώσιμες πηγές θα αμείβονται μέχρι 85 ευρώ την μεγαβατόρα. Οι λιμενικές μονάδες θα υπηρετικά εργοστάσια μέχρι 112 ευρώ. Ας είναι η χοντρική τιμή 200, 250 ή 400 που μπορεί να έφτασε κάποιους μήνες. 112 θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης του ιδιοκτητικού εργαστασίου. Του λιμενικού εργαστασίου 180 ευρώ θα εισπράξει. Ας είναι η χοντρική τιμή 300 ευρώ. Και αντίστοιχα το φυσικό αερίο είχε ένα άλλο πλαφόν. Τη διαφορά από το πλαφόν που ορίσαμε εμείς ανατεχνολογία μέχρι την πραγματική χοντρική τιμή, την φορολογούμε, την παρακρατούμε στην πηγή κάθε μέρα, ώρα-ώρα. Υπάρχει ένας μηχανισμός λοιπόν φορολόγησης, παρακράτησης αυτών των υπερκερδών της διαφοράς, τα οποία στη συνέχεια τα κατευθύνουμε στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και επιστρέφουν στους λογαριασμούς σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, και δεν έχουμε την πιο ακριβή χοντρική τιμή, αλλά και αυτή τη χοντρική τιμή δεν είναι αυτή η πραγματική με την οποία αποζημιώνονται οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής. Το μεγάλο τμήμα, πάνω από 30% αυτής της τιμής, όλο το 2022 το εισπράξαμε, ήταν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το 30-33% της διαφοράς και το επιστρέψαμε στους λογαριασμούς σας. Που βλέπετε σήμερα σε ένα λογαριασμό να έχει πληρωτήριο ποσό στο σπίτι σας 130 ευρώ. 170 ευρώ και μια επιδότηση από κράτος 400 ευρώ. Από αυτά τα 400 ευρώ, το 30-40% προέρχεται από τη φορολόγηση. Το υπόλοιπο από τους ρήπους της δημοκρασίας και μόλις το 30% από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό το μηχανισμό, όπως πάρει να σας εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ, τον σχεδίασε η Ελλάδα, εδώ, τον υλοποίησε η Ελλάδα από τον Ιούλιο του 2022, τον παρουσίασα στο Συμβούλιο Υπουργών, στους ομολόγους μου, τον Αύγουστο του 2022 και αφού είδαν εκείνη τη στιγμή τι συνέβαινε, γιατί όταν τα έλεγα πριν, τα θεωρούσα ότι είναι αδύνατο να γίνουν, τελικά μετά από δύο μήνες εφαρμόστηκε, υιοθετήθηκε από το σύνολο των ομολόγων και έγινε ευρωπαϊκός κανονισμός και εφαρμόζεται σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Αυτά έκανε η κυβέρνηση μας για να πραγματικά αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση. Εφαρμόζοντας πραγματικά και καλωσορίζουμε και τον Δήμαρχο Πειραιά, καλώς ήρθατε, Δήμαρχε, τον καλό του φίλο, με τον οποίο συνεργαζόμαστε να κάνουμε πάρα πολλά για να βελτιώσουμε βεβαίως την πόλη ακόμα περισσότερο. Αυτά λοιπόν έκανε η κυβέρνησή μας σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι τα νοικοκυριά που έχουμε στηρίξει παραπάνω από τις επιχειρήσεις. Στα νοικοκυριά απορροφούμε το 80-90% της αύξησης όλο το 2022. Τις επιχειρήσεις, πάλι μετά από συνεργασία που είχαμε και με το επιμελητήριο, στηρίξαμε περισσότερο το 90% των επιχειρήσεων, αυτές οι οποίες έχουν παροχή ισχύω μέχρι 35 καβέα, και απορροφήσαμε το 50%, εκεί απορροφήσαμε το 80% περίπου της αύξησης, και απορροφήσαμε το 50% της αύξησης στο 10% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που έχουν παροχή ισχύως πάνω από 35 καβέα. Με αυτόν τον τρόπο, μικρές επιχειρήσεις, εμπορικές καταστήματα, εμπορικά, καταστήματα τροφίμων, μπακάλικα, ψυχικά, mini market, περίπτερα, κομμωτήρια, εμπορικά καταστήματα ρούχων, εστιατόρια, πάρα πολλά που έχουν παροχή ισχύως μέχρι 35 καβέα και άλλοι επαγγελματικοί χώροι. Πραγματικά ήταν πολύ σημαντική στήριξη, όχι ότι λύσαμε το πρόβλημα, έτσι, αλλά το στήριξαμε. Μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν επίσης στηριχθεί, αλλά εκεί χρειάζονται πιο μόνιμα μέτρα για να το στηρίξουμε και όχι μόνο επιχειρηματικού χαρακτήρα, αλλά μόνιμο διαφορετικού χαρακτήρα. Και ερχόμαστε στη σημερινή κουβέντα. Φωτοβολταϊκό συστέμι και όχι μόνο φωτοβολταϊκό συστέμι. Ποιο ήταν το ζητούμενο? Αυτό που ακούω κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή με κάποια επαγγελματία και όχι μόνο, γιατί είναι σχεδόν αυτονόητο ότι μπορεί να λύσει. Πώς θα μπορέσει ένας επαγγελματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια ή ενέργεια συνολικά για να παρέχει υπηρεσίες ή για να παρέχει προϊόντα, να αξιοποιήσει ένα φωτοβολταϊκό, μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, να παράγει την ενέργεια που καταναλώνει και με αυτόν τον τρόπο σταδιακά να μειώσει πολύ το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ή της ενέργειας που χρησιμοποιεί και βεβαίως να βοηθήσει και στην τάση μετάβαση. Καταρχήν,
έχουν αυξηθεί, έχει αυξηθεί η συμμετοχή των ΑΤΕ στο ηλεκτρικό μας μήνυμα. Θα σας πω δύο νούμερα. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη το 2022 σε συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό μας μήνυμα. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο, σύμφωνα με μελέτη της EY, της Ernst & Young, σε ό,τι αφορά την προσέγγιση επενδύσεων στις ΑΤΕ. Η Ελλάδα είναι η 8η χώρα στον πλανήτη σε ό,τι αφορά τη συνολική συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό μας μήνυμα. Η Ελλάδα το 2022, στην Ελλάδα το 2022, το 42% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας παρήχθηκε από ΑΤΕ. Και έχουμε βάλει στόχο το 2030 το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ΑΤΕ. Το 2022 στην Ελλάδα κατασκευάστηκαν 1.700 ΜΒ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Την τετραετία 2015-2018 κατασκευάστηκαν λιγότερα από 1.000 ΜΒ. Δηλαδή, σε ένα χρόνο μέσα μόλις, το 2022, κατασκευάσαμε και συνδέσαμε στο δίκτυο στη χώρα μας δύο φορές περισσότερες ανανεώσιμες πηγές από το σύνολο των ανανεώσιμων πηγών που συνδέθηκαν την τετραετία 2015-2018. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Δεν έγινε από τύχη. Αδειοδοτήσεις ΑΠΕ διευκολύθηκαν με δύο νομοσχέδια. Οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε ώστε να έρθουν επενδυτές και να επενδύσουν. Επενδύσεις στα δίκτυα υποδοχής, που όλοι έχουμε παράπονο γιατί θέλουμε ακόμα περισσότερο ηλεκτρικό χώρο, τριπλασιάστηκαν. Το 2015 κατασκευάστηκε και συνδέθηκαν στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, που ακούει πολλά ΔΕΔΙΕ, 2 ΜΒ. 5-6 πάρκα το 2015-2016. 2 ΜΒ. Το 2022 κατασκευάστηκε και συνδέθηκαν στο ΔΕΔΙΕ, όχι στην ΑΔΜΙΕ, στη μέση και χαμηλή δράση, 1.200 ΜΒ. Από 2 ΜΒ, 1.200 ΜΒ, για να καταλάβετε το μέγεθος και την επιτάχυνση κατασκευής και σύνδεσης στο δίκτυο που, που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως, δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε. Και επειδή ηλεκτρικός χώρος θα είναι πάντα περιορισμένος και δεν θα μπορέσουν όλοι να κατασκευάσουν ένα φωτοβολταϊκό συστέλη, προχωρήσαμε σε δύο πράγματα. Πρώτον, με νομοθετική ρύθμιση διασφαλίσαμε ότι 300.000 νοικοκυριά, το 40%, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, το 30% και αγρότες, το άλλο 30%, θα μπορέσουν να κατασκευάσουν μέχρι 10 κιλοβάτ ένα φωτοβολταϊκό μαζί με μία μπαταρία, ένα σύστημα φωτοβολταϊκού μπαταρία και να αυτοπαράγουν την ενέργεια που αυτοκαταναλώνουν. Και αυτό έχει γίνει όμως κράτος και μάλιστα θα ανοίξει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι μέσα Μαρτίου για να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν μία αίτηση για να μπορέσουν να επιδοτηθούν για την εγκατάσταση αυτού του συστήματος. Είπα όμως μέχρι 10 κιλοβάτ. Άρα μιλάμε για νοικοκυριά και για μικρές επιχειρήσεις, για αγόρες που αγοράζουν δίπλα στο αντιοστάσιο, δίπλα στην Κομόρα, όπως λέμε, ένα φωτοβολταϊκό, ένα σύστημα για να αυτοκαταναλώνουν. Τι κάνουμε με τους υπόλοιπους που έχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις? Τι κάνουμε με τα ξενοδοχεία? Τι κάνουμε με τις βιοτεχνίες? Τι κάνουμε με τις βιομηχανίες? Τι κάνουμε με τις εμπορικές επιχειρήσεις? Τι κάνουμε με όλους τους υπόλοιπους επιχειρηματίες που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας? Έχουμε βγάλει στη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο. Είναι τώρα στη διαβούλευση. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Θα ψηφιστεί τις επόμενες δύο εβδομάδες. Εκεί κάνουμε δύο πράγματα για άλλη μια φορά κερδοτομώντας. Και πρώτον, δίνουμε τη δυνατότητα του συμψηφισμού, του εικονικού συμψηφισμού και σε επαγγελματικές κοινότητες, αλλά και σε ανεξάρτητους ιδιώτες που θα κατασκευάσουν ένα φωτοβολταϊκό και θα συνδεθούν στο δίκτυο του ΑΔΜΙΕ της υψηλής τάσης, παρόλο που αυτοί μπορεί να έχουν κατανάλωση στη χαμηλή ή στη μέση τάση. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί ένα σύστημα φωτοβολταϊκού με μπαταρία που θα συνδεθεί στην υψηλή τάση δεν δημιουργεί πρόβλημα βραχυκυκλώματος και έτσι πολύ πιο εύκολα θα βρουν ενεργειακό χώρο. Και γιατί προχωρούμε σε εικονικό συμψηφισμό? Γιατί μπορούν να βρουν ηλεκτρικό χώρο στην Ορεστιάδα ή μπορούν να βρουν ηλεκτρικό χώρο στην Κρήτη που διασυνδέεται, τη λένε και η μεγάλη εξέλιξη, ή στη Θεσσαλία ή όπου βρουν στην Ελλάδα, σε διασυνδεδεμένο δίκτυο,
και να συμψηφίζουν την ενέργεια που καταναλώνουν στον Πειραιά, στην Αθήνα, οπουδήποτε στην Ελλάδα, με το φωτοβολταϊκό που θα έχουν κατασκευάσει σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας. Με και έτσι, και όχι μόνο αυτό, αλλά καταργούμε και το όριο του φωτοβολταϊκού επισάπιο που μπορεί να κατασκευάσει για αυτοπαραγωγή ένας επιχειρηματίας. Άρα δεν υπάρχει όριο που να κατασκευάσει ένα πάρκο φωτοβολταϊκό ή ένα αιωλικό 10 MW, 20 MW ή 30 MW όπου βρει ηλεκτρικό χώρο και μια επαγγελματική ενεργειακή κοινότητα να μπορέσει τελικά να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγεται από εκείνο το πάρκο με την ενέργεια που καταναλώνεται από τα μέλη της, πραγματικά το κόστος ενέργειας. Εδώ τα εκμηλητήρια θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί τα εκμηλητήρια είναι φορείς και θεσμοί που μπορούν πολύ εύκολα να συγκεντρώσουν και να δημιουργήσουν τέτοια συνεργατική μια κοινότητα. Άρα μια συνεργασία που πολλές φορές δεν είναι εύκολο, μέσα από ένα εκμηλητήριο όμως μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολο, γιατί υπάρχει αξιοπιστία και η ασφάλεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάνουμε. Το δεύτερο που κάνουμε, δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα κάποιος να έχει αυτό το εργαλείο να κατασκευάσει αυτό το σύστημα. Το δεύτερο είναι να δημιουργήσουμε το χρηματοδοτικό εργαλείο, που είπε και ο Πρόεδρος, για να μπορέσουμε να δώσουμε το απαραίτητο κίνδυνο να το κάνουμε. Και έτσι προχωρούμε. Και στη συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες, αλλά και εμείς με ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε, να επιδοτήσουμε σε ένα πρόγραμμα που θα επιδοτούμε το σύστημα φωτοβολταϊκών μπαταρία, επί της ουσίας επιδοτούμε σχεδόν στο σύνολό της την εγκατάσταση της μπαταρίας, έτσι ώστε να γίνει πολύ ανταγωνιστικό και να μπορεί πραγματικά με μια ιδία συμμετοχή και με την επιδότηση από το κράτος που θα φτάνει μέχρι το 60% κάποιος επαγγελματίας είτε ιδιώτης που έχει μεγάλη κατανάλωση είτε επαγγελματική κοινότητα να μπορέσουν τελικά να αξιοποιήσουν αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο και να προχωρήσουν στην εγκατάσταση. Αυτό πραγματικά αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί για πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα και για πρώτη φορά γίνεται με έναν τρόπο που θα είναι εύκολος. Σχετικά εύκολος, γιατί επαναλαμβάνω πια ότι δεν χρειάζεται να βρεις χώρο στη στέγη σου ή στο διπλανό ελικόπτερο ή στο αιώμενο ελικόπτερο για να κατάσεις ένα φωτοβολταϊκό να συμβάσεις που μπορεί να πας κάπου μακριά και να υπάρχει ένας εικονικός συνδυασμός. Πέρα όμως από αυτό που είναι όλα αυτά που είπαμε τώρα, τι αφορά, αφορά το πώς θα καταναλώνει ενέργεια που θα παράγω για να έχει αμύτερο κόστος. Βέβαια, η πιο φθηνή ενέργεια, συνηθίζω να λέω, είναι η ενέργεια που δεν καταναλώνουμε ποτέ. Η πιο φθηνή και η πιο καθαρή ενέργεια είναι η ενέργεια που ποτέ δεν καταναλώνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει η ενέργεια που εξοικονομούμε. Γιατί έχουμε προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, γιατί έχουμε προχωρήσει σε αντικατάσταση ενεργοβόρων σχεδόν με καινούργιες μεγάλες ενεργειακές κλάσεις, λιγότερες ενεργοβόρες, γιατί έχουμε προχωρήσει σε όλα αυτά τα οποία εμείς ερχόμαστε μέσα από πάλι πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και προγράμματος του Ανάπτυξης, να δημιουργήσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα σε ξενοδοχεία. Αλλά και σε επαγγελματίες, ήδη ανακοινώσαμε και ποιοι κάτω θα είναι επιλέξιμοι, να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση του κελίφους, του κτηριακού του συγκροτήματος ή σε άλλες επενδύσεις αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού, ώστε τελικά να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να έχουμε βεβαίως τη θερμοκρασία που θέλουμε στο εσωτερικό. Και αντίστοιχα, το Ανάπτυξη αποκλείσει ένα πρόγραμμα, το έχει αναφέρει και ο καλός ο φίλος ο Γεωργιάδης, που θα δώσει δυνατότητα σε εταιρείες να μπορέσουν στην παραγωγική του διαδικασία να εξοικονομήσουν για να μειώσουμε την κατανάλωση. Αυτά σχεδιάσαμε. Και δεν τα σχεδιάσαμε, αλλά όλες αυτές οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες θα ανοίξουν μέσα στο μάτι. Αρκετά πριν τις εκλογές δηλαδή. Και έχουν ανοίξει ήδη κάποιες άλλες που αφορούν νοικοκυριά και τα γνωρίζετε όλοι σε θαλάσσιο σχεδί, εξοικονομούν κτλ. Αυτά λοιπόν είναι αυτά τα οποία πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν και επαγγελματίες σε εσάς να επιβιώσετε, όχι μόνο να επιβιώσετε, αλλά να γίνετε πολύ πιο ανταγωνιστικοί ακόμα και με εκείνους που βρίσκονται σε άλλες χώρες που συναγωνιζόμαστε ή να το πω καλύτερα, συναγωνιζόμαστε και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Και μαζί έχουμε να κάνουμε πολλά για να πάμε πραγματικά μέσα από την επιχειρηματικότητα, μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία, μέσα από ένα δίκαιο και διαρκές και διαφανές νομοθετικό πλαίσιο και περιβάλλον, να πάμε την Ελλάδα εκεί που της αξίζει. Πολύ, πολύ ψηλά. Σας ευχαριστώ. Νομίζω μετά τις τόσες πολλές ειδήσεις που μας έδωσε ο Υπουργός, δεν έχω πολλά να πω.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δόση και τη σημερινή ημερίδα. Αυτοπαραγωγή, αυτοκατανάλωση είναι δύο ζητήματα τα οποία αφορούν πάρα πολύ τις επιχειρήσεις και προβληματίζουν. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία από την εισβολή της Ρωσίας, η ενεργειακή κρίση άρχισε να γίνεται πάρα πολύ έντονη και προβλημάτισε το χώρο της αγοράς, το χώρο της παραγωγής, το χώρο της βιομηχανίας. Εκεί λοιπόν είναι η Ελλάδα που έρχεται λόγω της γεωγραφικής περιοχής και του καιρού που έχει η χώρα μας να δώσει λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα που προέκυψαν και να αρχίσει να μπαίνει στον ενεργειακό χάρτη με νέους όρους και νέα δεδομένα. Νομίζω περιέγραψε πάρα πολύ αναλυτικά και με πάρα πολύ απλά λόγια ο Υπουργός, ο Κώστας Πρέκας, το τι ακριβώς έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή που κανείς δεν περίμενε να έρθει, ιδιαίτερα μετά από μια υγειονομική κρίση που ήδη είχε χτυπήσει την αγορά. Και αυτό είναι το πολύ κρίσιμο σημείο το οποίο κλήθηκε αυτή η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει. Όμως με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με συγκεκριμένες δράσεις, με προτάσεις, με σχέδιο τόσο για την δικιά μας χώρα και για την δικιά μας αγορά, όσο και για την Ευρώπη, μπήκαμε πλέον σε μια συζήτηση που άλλαξε τα δεδομένα και έβαλε, όπως σας είπα και πριν, την Ελλάδα σε μια διαφορετική θέση στον ενεργειακό χάρτη. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην παραγωγή, όχι όμως μόνο στην παραγωγή, αλλά και στους οικιακούς χρήστες, γιατί και εκεί οι τιμές είναι που επηρεάζονται από τις υπόλοιπες εξελίξεις που συμβαίνουν στον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό που ανέφερε ο Υπουργός, ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη με βάση τη μελέτη της Εθνικής για την προσέγγιση επενδύσεων στα ΠΕ, είναι που μας βάζει σε στρατηγικό σημείο και γεωπολιτικά, γιατί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που η Ελλάδα βρίσκεται μπορεί να παίξει ένα κομβικό ρόλο σε επίπεδο ενέργειας και σε επίπεδο να είναι η Ελλάδα εκείνος που πλέον θα ελέγχει και δεν θα εξαρτάται ούτε η Ευρώπη ούτε η ίδια η χώρα μας από το ποιος θα ανοίξει και θα κλείσει το κουμπί στην παροχή ενέργειας και να εξαρτώμαστε έτσι από διάφορους εκβιασμούς και ως χώρα αλλά και ως Ευρώπη. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία σχεδιάζονται για την ανάπτυξη της οικονομίας, σχεδιάζονται για να έχουμε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, σχεδιάζονται για να μπορούμε να κοιτάξουμε το μέλλον με άλλη οπτική και η Ελλάδα να μπορέσει να μπει σε ένα τομέα στο οποίο μέχρι σήμερα δεν είχαν γίνει πράγματα. Διπλασιάστηκαν οι επενδύσεις και η ενεργειακή αυτονομία μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα και μας δίνει και την ελπίδα να προχωρήσουμε για ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις, να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερα κεφάλαια και να γίνουμε ένας στρατηγικός εταίρος σαν χώρα, στην Ευρώπη, σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται ενεργειακή μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, σε πιο πράσινες μορφές ενέργειας, σε ένα νέο κόσμο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην σημερινή μερίδα. Νομίζω ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολλούς ανθρώπους αγοράς. Αυτό φαίνεται κατά την αίθουσα του εκμελητηρίου είναι γεμάτη και εύχομαι καλές εργασίες και την υπόλοιπη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, του εκμελητηρίου Πειραιά και των βιομηχανιών Αττικής Πειραιά, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα από μένα. Να σας συγγνώμη λίγο για την καθυστερημένη έναρξή μου. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα να κάνουμε ένα μικρό χαιρετισμό από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, μια μερίδα για τα φωτοβολταϊκά και τις επενδύσεις σε μικρές μεσαίες επιχειρήσεις ή κατοικίες. Νομίζω μια επίκαιρη κουβέντα, όχι μόνο για τα προφανή ωφέλη στον τομέα του περιβάλλοντος εξοικονόμησης χώρων, αλλά κυρίως και λόγω του οικονομικού μεγέθους, το οποίο διέκανε τον τελευταίο χρόνο, είναι πολύ επίκαιρο νομίζω και δυσβάστατο για όλους. Ξέρετε πολύ, όμως το ξέρετε καλά, ότι πολλές φορές οι συνεργάτες μας ετοιμάζουν κάποιους λόγους, ειδικά όταν το αντικείμενο είναι τεχνικό. Παρ' όλα αυτά, εγώ προτιμώ να μην σταθώ σημειώσεις που να μιλήσω λίγο έτσι από καρδιάς. Θα δανείζομαι λίγο για προβλήματα τα οποία θέλω να θέσω στον Υπουργό με την ευκαιρία. Άρα και για εμάς τους Δήμους που διαχειριζόμαστε πληθώρα κτηρίων, σχολείων, δημοτικών κτηρίων, γυμναστηρίων και μάλιστα ενεργοβόρων, καθότι είναι πολύ παλιά κτίρια όπως όλοι γνωρίζουμε. Το θέμα με τις
αν θέλετε, φιλικές προς το περιβάλλον με αυτές ενέργειες είναι μονόδρομος. Είναι επιτακτική ανάγκη για εμείς να παρέμβουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ειδικά σε μια πόλη λιμάνια, κύριε Υπουργέ, επιβαρημένη πόλη περιβαλλοντικά από τη λειτουργία του μεγάλου λιμανίου της χώρας, όπως και όλα τα λιμάνια και όλες οι πόλεις του εξωτερικού παρόμοια μεγέθους λιμάνια, είμαστε πολύ επιβαρημένοι περιβαλλοντικά. Άρα πρέπει, νομίζω, η άσκηση πολιτικών και του Δήμου στο μέτρο που, των αρμοδιοτήτων που έχει και των δυνατοτήτων να είναι στην κατεύθυνση αυτή. Και νομίζω ότι ως Δήμος Πειραιά και έχουμε και μια μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων μικρομεσαίες, μεταπτυχιακές, βιομηχανικές, παλαιές, που όλα αυτά δεν βοηθούν στα κομμάτια του να έχουμε μια βελτίωση στα κομμάτια περιβαλλοντικά. Προσπαθούμε να ασκήσουμε πολιτικές. Ο Δήμος Πειραιά το 2018, από τους πρώτους Δήμους, άλλαξε το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων του Δήμου, 15.000 φωτιστικά, ώστε να βελτιώσουμε και την εικόνα ασφάλεια τη πόλη μας και να εξοικονομήσουμε πόρους. Όλα τα αυτοκίνητα τα οποία αγοράζονται από το Δήμο Πειραιά τα τελευταία χρόνια ηλεκτροκίνητα, ηλεκτροκίνητα οχήματα, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, ώστε και εκεί να μπορέσουμε να προσθέσουμε σε αυτή την άσκηση πολιτική την οποία κάνουμε, συν ό,τι αφορά έξυπνες πόλεις, έξυπνα παγκάκια, ηλιακά παγκάκια και το καθεξής. Στο κομμάτι το έχουμε άλλο ένα στρατηγικό πλαίσιο. Στο κομμάτι του κτηρίων έχουμε προβλήματα τα οποία δεν είναι μόνο θέμα τη κυβέρνηση να λύσει. Είναι απλώς δεδραλώντας πολύ φορές διαδικασίες για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να καταλάβετε, κυρίως όσοι δεν εμβαθύνουν στα θέματα αυτοδιοίκησης, υπάρχει ένα νόμο τον οποίο τα σχολικά κτίρια εδώ και πολλά χρόνια ανήκουν στους Δήμους. Όμως επειδή οι κτηριακές υποδομές είχε υποθηκεύσει για δανειοδότηση τα ακίνητα αυτά, τουλάχιστον στο Δήμο Πειραιά και σε όλους τους Δήμους δεν έχουν έρθει στην ιδιοκτησία του Δήμου, οπότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν και είναι πολλά πραγματικά και χρήσιμα για να μπορέσουμε, αλλά πρέπει να είσαι ο ιδιοκτήτης του χώρου για να προχωρήσει τοπική αυτοδιοίκηση. Αποτέλεσμα είναι τα σχολεία αυτά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε εγκατάσταση, σε ταράτσα σχολικών συμπληρωμάτων φωτοβολταϊκά. Δεύτερο είναι, επειδή η Δήμη μας, και είναι γνωστό νομίζω αυτό σε όλους, είναι αποψηλωμένη ειδικά στις τεχνικές υπηρεσίες, πράσινες προσπάθειες φιλότιμες που η κυβέρνηση καταβάλει να ενισχύσει την αυτοδιοίκηση με μηχανικούς και υπάρχει και προκλήξη στον αέρα αυτή τη στιγμή του ΑΣΕΠ για να ενισχυθούμε. Διότι για να τοποθετήσει το προεδρικά σε ταράτσες πρέπει να έχει στατική μελέτη των κτηρίων. Για να μπορέσει ένας Δήμος, και μιλάμε για το πέμπτο μεγαλύτερο Δήμο της Ελλάδας, δεύτερο μέρος της Αττικής, δεν μιλάμε για ένα πολύ μικρό Δήμο, θα πρέπει να έχει πλειάδα μηχανικών ή να δαπανίσει πολλά χρήματα, ώστε να μπορέσει να ελέγξει τη στατικότητα των κτηρίων για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Όμως αυτά είναι πράγματα τα οποία τα ζούμε, είναι καθημερινότητά μας, θεωρώ ότι θα ξεπεράσουμε αυτά που ακούσαμε από τον Υπουργό όσα χρόνια δεν άκουσα την αρχή της ομιλίας και αυτά που ζούμε και ως πολίτες και μόνος Δήμαρχος, βλέπουμε ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχει αυτή την οποία ακούσαμε, η οποία είναι εξαιρετική για το 2022, είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Και υπάρχει και μια προσπάθεια επαναλαμβάνω σε προγράμματα, σε επιδοτήσεις που δίνουν πλέον κίνητρο και στους πολίτες αλλά και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα να ξεπεράσουμε κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν ή τεχνικά προβλήματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Πρώτα μιλάμε με τον Δημήτρη Καρέγκη να μπορέσουμε να κάνουμε μια ελληνική κοινότητα. Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι είχαμε πολύ μεγάλη έκταση ιδιοκτησία του Δημοκρατία στο Σχιστό. Έγινε δάσος ξαφνικά. Χαρακτηρίστηκε δασική έκταση στο Σχιστό. Δεν θυμάμαι τώρα, εγώ δεν είμαι πάρα πολύ μεγάλος, ούτε πολύ μικρός, αλλά δεν θυμάμαι να θυμάται κανείς από όσου είμαστε εδώ κανένα δάσος στο Σχιστό. Ούτε καν δέντρο στην περιοχή στις οποίες ζούμε. Τώρα αυτό μας βάζει μια διαδικασία. Να κάνουμε αντιρρήσεις στην Επιτροπή, να μιλάμε με τους συναδέλφους του Υπουργού στο αρμόδιο Υπουργείο, να γίνουν κατανοητές οι αντιρρήσεις μας. Να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που δεν ξεπερνούνται, επαναλαμβάνω, σε ένα μήνα ή ένα χρόνο. Είναι χρονοβόρες διαδικασίες αυτές για να κάνουμε τη δουλειά μας. Άρα είναι και αυτό είναι το κρίμα, θα λέγαμε. Ναι, υπάρχουν τα χρήματα από πηγές, ενώ υπάρχει πρόθεση και επιθυμία και της κυβέρνησης και όλων μας, να μην μπορούμε να προχωρήσουμε λόγω άλλων αποφάσεων, τα οποία έρχονται και συγκρούονται με τη γρήγορη, αν θέλετε, δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων. Και προσπαθούμε να λύσουμε τώρα το γρίφο αυτό, επειδή νομίζω μπορούμε και σε όμορφες περιφέρειες να συνεργαστούμε με άλλους Δήμους. Όμπρων περιφερειών, Πελοποννήσου και ούτω καθεξής, να μπορούμε να βρούμε ενδεχομένως χώρους ιδιόκτωση να πούμε συνεργασίες και πράγματι να δημιουργήσουμε κάποιες ενεργειακές κοινότητες με τα οφέλη τα οποία περιέγραψε πριν πολύ ωραία και ο Υπουργός ως πιο ειδικός. Άρα νομίζω ότι η σημερινή δήλωση είναι απολύτως χρήσιμη και επίκαιρη, θέλω να πω, και λόγω της οικονομίας και της ασφυξίας που υπάρχει στην ενέργεια, νομίζω ότι για το μέλλον των πολιών μας. Δηλαδή, ζούμε ήδη νομίζω στις πόλεις μας τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης. Την κρίση η οποία είναι σε εξέλιξη. Δεν υπάρχει μια κλιματική αλλαγή, υπάρχει μια κρίση. Και νομίζω ότι όλα αυτά δυσχεραίνουν τη ζωή στις πόλεις μας και κατεβαίνουν τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών. Άρα νομίζω ότι είναι μια επίκαιρη συζήτηση. Γι' αυτό ήθελα και εγώ να ακούσω όσο μπορώ τους πιο ειδικούς. Είμαι ενημερωμένος με τους συνεργάτες μου για τα προγράμματα που υπάρχουν, γιατί είναι πολλά από ευρωπαϊκά προγράμματα, εθνικά προγράμματα επιδοτήσεις. Τα αξιοποιούμε όσο μπορούμε, επαναλαμβάνω. Τα αποτελέσματα άρα άλλα είναι
πραγματικά τα βλέπουμε είναι απτά και τα βλέπουμε γρήγορα. Άλλα αποτελέσματα όμως δυστυχώς λόγω του περιβάλλοντος το οποίο περιέγραψαμε με λίγα λόγια θα τα δούμε λίγο αργότερα από ό,τι νομίζω όλοι επιθυμούμε, είτε είναι η κυβέρνηση είτε είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Είμαστε όμως στην κυβέρνηση αυτή, δουλεύουμε στην κυβέρνηση αυτή, είναι στην ατζέντα της καθημερινής συζήτησης στα Δημαρχεία όλων των Δήμων, δεν αφορά τον Πειραιά και όλων των περιφερειών και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε σίγουρα πιο πολλές παρεμβάσεις, πιο πολλές δημόσιες επενδύσεις, αυτοδιοικητικές επενδύσεις στο κομμάτι αυτό και αυτά αποτελέσματα νομίζω για τους δημότες και τους κατοίκους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.